Αδιευκρίνιστες παραμένουν μέχρι στιγμής οι συνθήκες της πτώσης που στέχησε τη ζωή του 25χρονου στο φιλοπάπου. Αν δηλαδή τον έσπρωξαν οι ληστές που επιτέθηκαν στον ίδιο και την 23χρονη φίλη του από την Πορτογαλία, η γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η κατάθεση της κοπέλας, η οποία έχει πάθει σοκ στο τμήμα εγκλημάτων κατά ζωής της ασφάλειας Αττικής, που έχει αναλάβει και την διερεύνηση της υπόθεσης. Ωστόσο, η κατάθεση της 23χρονης δεν ήταν διαφωτιστική για τις συνθήκες της πτώσης, καθώς όπως είπε, δεν είδε τι ακριβώς συνέβη. Στην κατάθεσή της, η νεαρή από την Πορτογαλία περιγράφει ότι λίγο πριν τις 11 χτες το βράδυ, καθόταν με τον 25χρονο στα βραχάκια του φιλοπάπου από την πλευρά του Κουκακίου, όταν εμφανίστηκαν τρεις άγνωστοι και με την απειλή μαχαιριού του ζήτησαν χρήματα. Σύμφωνα με την κατάθεση, οι δύο από τους δράστες ακινητοποίησαν τον 25χρονο, ενώ ο τρίτος άρπαξε τη τσάντα της κοπέλας και άρχισε να την ψάχνει αφαιρώντας χρήματα που είχε μέσα, το κινητό της τηλέφωνο και κάποια προσωπικά έγγραφα. Η κοπέλα, όπως λέει, κοίταζε το ληστή με την τσάντα της και δεν πρόσεχε τι γινόταν δίπλα, όπου ξαφνικά άκουσε μια φωνή και γυρίζοντας είδε το φίλο της να πέφτει από τα βράχια. Ο νεαρός έπεσε από ύψος περίπου 20 μέτρων και λίγο αργότερα ανασύρθηκε νεκρός. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και εξαφανίστηκαν, ενώ η 23χρονη έντρομη ειδοποίησε την αστυνομία.